φυγής στην Ελλάδα, μεγάλης και μικρής, κυρίως όμως μεγάλης, διότι εκεί είναι τα πολλά λεφτά, δεν είναι ένα φαινόμενο ενδημικό, δεν είναι ένα φαινόμενο φυσικό όπως η βροχή, είναι ένα φαινόμενο οργανωμένο επί δεκαετίες στην Ελλάδα από τις πολιτικές εκπροσωπήσεις των κοινωνικών κατηγοριών οι οποίες ήθελαν να φοροαποφεύγουν ή να φοροδιαφεύγουν. Από εκεί και πέρα, χωρίς η φορολογία να είναι η βασιλική οδός για την αλλαγή της κοινωνίας, το στοιχείο της αναδιανομής και της προστασίας των χαμηλότερων εισοδημάτων, το οποίο βρίσκεται, ας πούμε, είναι η κορονίδα της επεξεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, είναι ένα στοίχημα το οποίο θα απεχθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιτύχει μέσω της φορολογίας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η βασιλική οδός, αλλά αυτή είναι αυτή τη στιγμή το πρόσφορο μέσο. Αν επιτύχει μέσω της φορολογίας να εξοικονομήσει πόρους οι οποίοι θα ελαφρύνουν τις λαϊκές τάξεις, τότε θα έχει επιτύχει. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει αποτύχει. Θέλω να σας ρωτήσω πάνω στο κομμάτι της φορολογίας δύο στοιχεία μάλλον να βάλω στη συζήτησή μας, γιατί εδώ αναπτύσσεται παράλληλα και μία θεωρία που λέει ότι μήπως τελικά δεν θέλουμε και ως κοινωνία να αλλάξουμε. Την ίδια ώρα που λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα με τη φοροδιαφυγή, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Και πηγαίνω και πάλι σε αυτές τις εικόνες που είδαμε από το αμίντεο, όπου πήγε να γίνει ο έλεγχος και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε, σε συνδυασμό και με το στοιχείο όμως, για να το δούμε και σε επίπεδο κυβέρνησης πια, μία ανάγνωση. Και δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση όλη την κοινωνία, από ένα περιστατικό σε κοινωνικό επίπεδο. Και η άλλη ανάγνωση είναι αυτή του κ. Αλεξιάδη για τις έρευνες και πόσο προχώρησαν οι έλεγχοι σε ό,τι αφορά στη λίστα Λαγκάρντ μέσα στο 2015. Είναι δύο στοιχεία τα οποία πώς τα αξιολογείτε εσείς? Δεν ξέρω το στοιχείο για τη λίστα Λαγκάρντ στο οποίο αναφέρεστε, αν θέλετε να μου το πείτε. Βεβαίως, είπε ο κ. Αλεξιάδης ότι το 2013, το 2014 και το 2015 από τα ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, το 2013 ελέγχθησαν 200 κάτι, το 2014 100 κάτι και το 2015 μόλις 80. Εντάξει, είμαστε στα 2/3 του 15, περίπου τα ίδια υποθέτω θα έρθουν. Δεν ξέρω και πόσο ενδελεχής είναι ο έλεγχος. Δεν ξέρω και οι περιπτώσεις η μία από την άλλη τι διαφορές έχουν, για να ξέρω τον τρόπο με τον οποίο τους ελέγχουν. Σε κάθε περίπτωση ελέγχουν. Όμως αυτό στην πρώτη ερώτησή σας, η οποία είναι πολύ σημαντική για το αν ως κοινωνία θέλουμε να αλλάξουμε κτλ. Έχει και σημασία το πώς συγκροτείται το εμείς, διότι το εμείς συγκροτείται από τους ανθρώπους όταν καταλάβουν ένα κοινό συμφέρον και όχι όταν αντιλαμβάνονται μόνο το ατομικό τους συμφέρον, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και μια δουλειά της αριστεράς, να οργανώσει τις λαϊκές τάξεις με έναν τέτοιο τρόπο, διότι ισχύς εν τη ενώση. Αυτό είναι το ένα σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει στην Ελλάδα, καλλιεργημένη πάλι από τις δυνάμεις οι οποίες ποτέ δεν ήθελαν να πληρώνουν φόρους, δηλαδή τους πλούσιους, μια ιδέα ότι οι φόροι είναι κάτι το κακό. Οι φόροι δεν είναι κάτι το κακό. Οι φόροι είναι ο τρόπος με τον οποίο οι οργανωμένες κοινωνίες αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους. Το θέμα είναι να υπάρχει το καλό παράδειγμα, να ξεκινάει η φορολογία από πάνω, να αισθάνεται ο πολίτης ότι ο φόρος έχει κάποια ανταποδοτικότητα κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, αν μπορέσει αυτή η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο να πείσει τον κόσμο, πάλι θα έχει επιτύχει. Αν δεν μπορέσει, θα έχει αποτύχει. Κύριε Γκλέκα. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, κυρία Μπουζούκου, θα έλεγα το εξής, ότι επειδή ακούω τη ρητορική της αριστεράς, της για πρώτη φορά αριστεράς